Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, μιλήσατε στην εισαγωγή της ομιλίας σας για πολλαπλές κρίσεις. Όμως αυτές οι κρίσεις έχουν ονοματεπώνυμο, είναι οι κρίσεις του συστήματος, οι οποίες οξύνονται και επιταχύνονται από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις τις υπεριαλιστικές. Η Ελλάδα όλο και περισσότερο εμπλέκεται με τα αμερικανοτοϊκούς σχεδιασμούς. Μετατρέπεται σε προκεχωρημένο φυλάκιο και όχι μόνο στα ζητήματα που αφορούν το στρατιωτικές επεμβάσεις και το στρατιωτικό σκέλος, αλλά και τα ενεργειακά δίκτυα και τα μεταφορικά δίκτυα και τις διεθνείς αλυσίδες τις εμπορικές. Από αυτή την άποψη που προσπαθείτε αφενός με να τρομοκρατήσετε το λαό και να καλλιεργήσετε και ένα εφησυχασμό. Η υποταγή όμως είναι κακός σύμβουλος και εμείς καλούμε σε ανατροπή αυτής της κατάστασης στο λαό. Ας έρθουμε όμως στα συγκεκριμένα τρία ζητήματα που θέλω να σας θέσω. Πρώτο ζήτημα. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, φέτος το καλοκαίρι, αποφασίστηκε ανάμεσα άλλα και ο δικός χάρτης στην περιοχή μας, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που αυτός έχει δύο συστατικά σημεία. Πρώτον, η ενίσχυση και η ισχυροποίηση ακόμη περισσότερο του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ και δεύτερον η πρόθεση της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που βάζει σε κίνδυνο, που είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτό είναι το αμερικάνικο, νατοϊκό και ευρωπαϊκό σχέδιο. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε και συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη και Ερντογάν πρόσφατα, μαζί με τις εμπορικές συμφωνίες που συνάφθηκαν. Η ερώτηση είναι η εξής, κύριε Υπουργέ. Εφόσον δρομολογείται αυτό το δικό σχέδιο, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία που μπορεί να λυθεί με διεθνείς διαδικασίες. Και το ερώτημα μπαίνει το εξής: υπάρχουν και άλλες διαφορές? Και αν υπάρχουν και άλλες διαφορές, πώς θα λυθούν με την Τουρκία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο των μυστικών διαπραγματεύσεων και με την αιγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ? Δεύτερον, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αναβάθμιση μετά τα επεισόδια στην νεκρή ζώνη του τουρκικού ψευδοκράτους αλλά και της παρέμβασης της Τουρκίας στα εσωτερικά ζητήματα του νησιού ακόμη περισσότερο. Η κυβέρνηση πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα κατάσταση που διαμορφώνει νέα τετελεσμένα γεγονότα? Και τρίτο ζήτημα, στα πλαίσια της αναβάθμισης της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα σε δύο υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Η μία είναι στην Ουκρανία και η άλλη είναι στη σφαγή των Παλαιστινίων. Από το κράτος τρομοκράτη. Στο όνομα ότι το κράτος τρομοκράτη, το κράτος κατακτητής, έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ενώ ο λαός της Παλαιστίνης δεν έχει δικαίωμα στην πάλη ενάντια στον κατακτητή για να διαμορφώσει τις συνθήκες ενός δικό του ανεξάρτητου κράτους. Και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά. Πήρε ανοιχτά τη θέση του Ισραήλ απέναντι σε αυτή τη σύγκρουση μαζί με τους υπόλοιπους Αμερικάνους, ΝΑΤΟΣ, νατοϊκούς και Ευρωπαίους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 19.000 νεκρούς στην περιοχή Παλαιστινίους, που το 80% είναι γυναικόπαιδα, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, τα συγκεκριμένα μέτρα της κυβέρνησης να σταματήσει άμεσα αυτός ο πόλεμος, αυτή η σφαγή. Και δεύτερον, αν θα προχωρήσετε, και τα ευχολόγια είναι καλά, αν θα προχωρήσει η κυβέρνηση η δικιά σας στην υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του 2015 της Βουλής για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.